Έχει σημασία να πούμε καταρχήν ότι η απεργία μας είχε καθολική επιτυχία στους χώρους δουλειάς σήμερα. Οι συνάδελφοι στο 99% για να μην λέμε μεγάλα λόγια συμμετείχανε καθολικά στη συγκέντρωση. Γιατί συνάδελφοι, γιατί ακριβώς όπως τα είπαμε και στις συγκεντρώσεις που κάναμε τις προηγούμενες μέρες στους χώρους δουλειάς και στην ανακοίνωσή μας, τα αιτήματά μας είναι δίκαια και αφορούν, να το πούμε έτσι, άμεσα για το επόμενο διάστημα, για το πώς, με ποιο τρόπο θα δουλεύουμε ή όχι, θα πηγαίνουμε το ψωμί μας στις οικογένειές μας. Να πούμε συνάδελφοι ότι χτες το μεσημέρι, μετά και την προκήρυξη που πήγαν και τα χαρτιά και ενημερώθηκε και η διοίκηση του ΟΛΠ για τη σημερινή μας κινητοποίηση, έχουν στείλει χαρτί, έχουν στείλει απάντηση από τη διοίκηση του ΟΛΠ και δέχονται, να το πούμε έτσι, να γίνει συνάντηση μαζί μας, να απαντήσουν στα αιτήματά μας στις 11.30 ώρα. Το λέμε αυτό, συνάδελφοι, γιατί ούτε προχτές που μας καλέσανε πάλι σαν διοίκηση των σωματείων ήταν αυτονόητο ότι θα μιλήσουμε μαζί τους. Το προηγούμενο διάστημα για να γίνει συνάντηση με τη διοίκηση του ΟΛΠ περιμέναμε και το τρενάρανε πολλούς μήνες. Δεν ήταν αυτονόητο, ξαναλέω, αν δεν κάναμε τις επιτυχημένες τάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις χώρους δουλειάς που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και η σημερινή απεργία χτύπησε καμπανάκια και στη διοίκηση του ΟΛΠ και σε όσους άλλους εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία με τις εξελίξεις που έχουμε. Και όταν λέμε τους άλλους εννοούμε κυβέρνηση, υπουργεία, ενώσεις των εργοδοτών, εφοπλιστές κτλ. Έτσι και πολύ περισσότερο με τη σημερινή μας συμμετοχή, που να το πούμε ότι έχουμε πολλά χρόνια να έχουμε τέτοια συμμετοχή σαν τη σημερινή σε συγκέντρωση στον Πειραιά, πολύ περισσότερο να δείξουμε την αποφασιστικότητά μας και για σήμερα και για το επόμενο διάστημα, ότι είναι κάποια αιτήματα αυτά που βάζουμε τα βασικά, δηλαδή στο να μπορούμε να δουλεύουμε, να έχουμε μεροκάματο τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια. Αυτά τα μεροκάματα να είναι με βάση τη συλλογική μας σύμβαση, με αυτή που έχουμε καταλήξει με τους εργολάβους και παλεύουμε κάθε μέρα για να εφαρμοστεί, με το αυτή η σύμβαση να υπογραφεί και να εφαρμοστεί και από τα μαγαζιά της επιχειρήσης που δεν έχουν εφαρμοστεί, που δεν εφαρμόζεται και δεν έχει υπογραφεί, που ζητάμε τώρα να υπογραφεί και να εφαρμοστεί. Όλα αυτά είναι τα ζητήματα στα οποία δεν κάνουμε πίσω. Το δείχνουμε αυτό, ξαναλέω, το δείχνουμε και με τη σημερινή μας συμμετοχή και με τη συμμετοχή του συνόλου των συναδέλφων που μπορεί να μην είναι εδώ τώρα στη συγκέντρωση, αλλά δεν πήγαν στη δουλειά και στηρίξανε τη σημερινή κινητοποίηση με αυτόν τον τρόπο. Ξαναλέω, το δείξαν και το δείχνουμε σήμερα εδώ. Έχει σημασία και για αυτούς κυρίως που δεν είναι σήμερα εδώ, από όλους μας να μεταφερθεί η ανάγκη για τη συμμετοχή σε κινητοποιήσεις και ειδικότερα στους νεότερους συναδέλφους, συνάδελφοι. Το λέμε γιατί οι παλιότεροι που ήταν χρόνια από κοντά στο συνδικάτο, που έχουμε δώσει μάχες όλα αυτά τα χρόνια, έχουν μια εμπειρία καλύτερη από τους νεότερους, ότι ό,τι έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε, ό,τι έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε, όποιο σχεδιασμό όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων έχουμε καταφέρει να φρενάρουμε ή να πάμε παραπίσω, το έχουμε καταφέρει με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το λέμε γιατί και τα προηγούμενα χρόνια και τα τωρινά πολλά ακούμε και σε σχέση με την αυπηγική βιομηχανία, ότι θα υπάρχει ανάπτυξη, ότι θα τρώμε με χρυσά κουτάλια, ότι επενδυτές θα έρθουν, θα σώσουν, θα κάνουν, θα βάλουν δουλειές κτλ. Βλέπουμε όμως ότι ακόμη και για το πιο απλό, το να μπορούμε δηλαδή να έχουμε χώρο εργασίας, να πηγαίνουμε να δουλεύουμε, πρέπει να το κυνηγάμε και να το παλεύουμε. Γιατί συνάδελφοι, βλέπετε και δεν μπορεί να μην το βλέπει κανένας, να το πω έτσι, είναι ολοφάνερο, ότι τα πράγματα διεθνώς χοντρένουν, βλέπετε τι γίνεται με τις εξελίξεις στην Ουκρανία και πώς αυτό επηρεάζει καθημερινά τις ζωές μας σε ό,τι αφορά στο τι ψωνίζουμε και τι πάμε στο σπίτι μας με τα χρήματα που παίρνουμε από τη δουλειά μας, στο τι σημαίνει να έχουμε δουλειά όλο το χρόνο όπως πρέπει να είναι, να δουλεύουμε σαν άνθρωποι και να πηγαίνουμε αξιοπρεπές μεροκάματο στο σπίτι, και το τι σημαίνει αυτό το μεροκάματο να είναι με βάση αυτά που έχουμε καταλήξει και αυτά που έχουμε
συμφωνήσει και καταφέρει με τους αγώνες μας και με κανένα άλλο τρόπο. Η σημερινή μας κινητοποίηση έχει συνέχεια, συνάδελφοι. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι ο ΟΛΠ, η πολυεθνική δηλαδή Κόσκο, που τον έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια της, όπως και παλιότερα, δεν δουλεύει για μας. Δεν δουλεύει για να δουλεύουμε εμείς και να έχουμε καλό μεροκάματο και δουλειά. Δουλεύει για ένα και συγκεκριμένο λόγο. Τα κέρδη τους οι μεγάλοι να τα κάνουν ακόμα μεγαλύτερα. Είτε αυτοί λέγονται εφοπλιστές, είτε επιχειρήσεις του κλάδου, είτε. Με αυτό το σκεπτικό και με αυτό στο μυαλό μας, χωρίς να φεύγει, προχωράμε την πορεία μας με μόνους... Όχι, δεν λέω ότι ξεκινάμε. Λέω προχωράμε τις κινητοποιήσεις μας, για να μην μπερδευόμαστε, δεν ξεκινάμε ακόμα, με μόνο σκοπό τα συμφέροντα μας, τα συμφέροντα των εργαζομένων μεταξύ μας, εδώ που γνωριζόμαστε κάθε μέρα και δουλεύουμε κάθε μέρα, και των συναδέλφων των υπόλοιπων της περιοχής και όλης της Ελλάδας. Το λέω αυτό γιατί το είδατε και στην ανακοίνωση, το είπαμε και στις κεντρώες που γίνανε, ότι επόμενος σταθμός, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις που θα έχουμε σήμερα μετά τη συνάντηση των ΟΛΠ και το πώς το λένε και τι θα μας απαντήσουν και τι πορεία θα ακολουθήσουμε στις κινητοποιήσεις μας για τα ζητήματα που έχουμε εδώ, έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει συμμετοχή και στο μεγάλο συλλαλητήριο που γίνεται το Σάββατο. Η προσυγκέντρωσή μας, ναι, αυτό που έχουμε πει και αυτό που μαζευόμαστε είναι 11 η ώρα στην Ομόνοια. Έχει σημασία δηλαδή όσοι κλάδοι το τελευταίο διάστημα αγωνίζονται, γιατί είναι πολλοί ακόμα και αν δεν φαίνεται πουθενά και αν δεν το δείχνει κανένας. Όσοι συνάδελφοι από όλους τους κλάδους εργαζόμενοι έχουν πάρει απόφαση να δείξουν ότι πρέπει να είμαστε εδώ, να φανούμε, να το πω έτσι. Ότι δεν συμφωνούμε με αυτά που κάνει η κυβέρνηση, θέλουμε κάτι άλλο. Θέλουμε κάτι καλύτερο και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα δώσουμε τον αγώνα γι' αυτό. Πρέπει να είμαστε παρόντες στις 11 η ώρα στο Σύνταγμα το Σάββατο, στην Ομόνοια το Σάββατο, για να πάμε στο Σύνταγμα στο συλλαλητήριο. Και φυσικά, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει τώρα σήμερα, θα ξαναγίνει μετά ενημέρωση, θα μιλήσουμε και τα λοιπά, και με ανακοινώσεις και με συγκεντρώσεις για το πώς προχωράμε τον αγώνα μας. Είναι μαζί μας και στη σημερινή κινητοποίηση συνάδελφοι από άλλα σωματεία και άλλους χώρους, να χαιρετήσουν και να δώσουν το παρόν.